Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport, το γνωστό εβδομαδιαίο αθλητικό μαγκαζίνο, όπως πάντα εδώ στην συχνότητα του NSTV. Παρέα Χρήστος Γεωργίου με Ιωάννα Τρούμπα. Ιωάννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Και αυτή την εβδομάδα μαζί. Δύσκολη εβδομάδα από άποψη αθλητικής, καθώς είχαμε πολλά μαζεμένα γεγονότα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Θα πούμε και συνέχεια, έχει γίνει ο κακός χαμός αυτή την εβδομάδα. Έχουμε να πούμε κλήρωση κυπέλλου Ελλάδας, κλήρωση της εθνικής μας ομάδας στο Euro. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με την στήλη που κάναμε εγκαίνια την προηγούμενη εβδομάδα, την στήλη σαν σήμερα, να μάθουμε το τι συνέβη πριν από αρκετά χρόνια. Ωραία, λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε με το 1957, όπου ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Εξωσχολικού Αθλητισμού, μετέπειτα ΓΟΓΟΑ, και υπάγεται απευθείας στο νομοθετικό διάταγμα 3769, που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ την επόμενη μέρα. Στις 4/5 του 1968 θα επανασυσταθεί με διάταγμα 397. Αυτή η ΓΟΓΟΑ από τότε μας κυριεύει και βέβαια έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο που από εκεί που λεγόταν εξωσχολικός αθλητισμός έχει παχθεί πλέον στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου έχουμε δει πλέον καλά πράγματα να γίνονται με τις εκάστοτες κυβερνήσεις να έχουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό που έχει γίνει πλέον η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μακάρι όσο περνάνε τα χρόνια να δούμε και κάτι διαφορετικό. Γιατί όχι. Να συνεχίσουμε με το 1978, όπου ήταν η πιο μεγάλη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος, απέναντι στη Φιλανδία με 8-1 για τα προκριματικά του κυπέλου εθνών. Τα γκολ σημείωσαν η Μαύρος 3, Δελικάρης 2, Νικολούδης 2 και Γαλάκος. Είναι η ομάδα η οποία έπαιζε στα προκριματικά τότε του κυπέλου εθνών του 1980, όταν πήραμε την πρόκριση στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση για την εθνική μας ομάδα. 1980 με τον Τάκη Νικολούδη, που εσύ εντάξει, λόγω ηλικίας δεν τον θυμάσαι, ή μπορεί να μην τον ξέρεις. Αμυδρά. Αλλά ήταν τότε οι παίκτες που ανέφερες, ο Θωμάς ο Μαύρος, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ, όπως είναι ο Γιώργος Δελικάρης. Είναι οι παίκτες οι οποίοι πραγματικά βάλαν το δικό τους λιθαράκι στη μετέπειτα πορεία της εθνικής μας ομάδας με τον Αλκέτα Παναγούλια τότε, προπονητή, Δωμάζο όταν έγινε το κύπελλο εθνών κτλ. Σαν σήμερα λοιπόν το 2009, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αγωνίζεται για τελευταία φορά με την ομάδα του Παναθηναϊκού, κερδίζοντας την Τζεσεκά με 82-69 σε φιλικό στο ΆΚΑ μπροστά σε 20.000 θεατές που τον αποθεώνουν. Ο 35χρονος φόρουαρντ με το νούμερο 4, που δεν θα φορεθεί στο μέλλον από άλλο παίχτη, με ρεκόρ 19 χρόνων συνεχούς παρουσία στον Παναθηναϊκό και στην Α1, έχει κερδίσει 11 πρωταθλήματα Ελλάδος, 8 κύπελα, 5 ευρωπαϊκά και ένα διεπιρωτικό με τους πράσινους και με 155 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Με τον Παναθηναϊκό, ο Αλβέρτης, που είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, έχει πετύχει 4.698 πόντους στην Α1, 1.399 rebound, δεύτερος μετά τον Βράνκοβιτς, ενώ έχει τις περισσότερες συμμετοχές, 534. Εντάξει, νομίζω ότι όποιος αναφέρεται στο Φραγκίσκο Αλβέρτη, νομίζω ότι αναφέρεται σε έναν παίχτη θρύλο του ελληνικού μπάσκετ και ειδικά του Παναθηναϊκού, με τους αμέτρητους τίτλους, διακρίσεις κτλ. Φαίνεται ότι μέχρι και σήμερα λείπει η ηγετική μορφή του Φραγκίσκου Αλβέρτη από τον Παναθηναϊκό. Ένας παίχτης πραγματικά που έγινε αιτία να χαλάσει εκείνη την εποχή το τμήμα πόλο του Παναθηναϊκού, προερχόμενος από τη Γλυφάδα. Αλλά όσοι ήταν πιστοί τότε στο υγρό στοιχείο με το πόλο, νομίζω ότι δεν πρέπει να μετάνιωσαν για αυτή την κίνηση που είχε κάνει τότε ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος. Σωστό. Και να κλείσουμε με το 2016, όπου ο Κρίστιαν Μπεντέκε ανοίγει το σκορ για το Βέλγιο στα 8,1 δευτερόλεπτα μετά το εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα με το Γιβραλτάρ και καταρρύπτει το ρεκόρ του ταχύτερου γκολ στην ιστορία της προκριματικής φάσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατήχε στις 17-11 του 1993 ο Νταβίντε Γκουαλτιέρε από το Σαν Μαρίνο, όταν είχε σκοράρει εναντίον της Αγγλίας στα 8,3 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Πόσο γρήγορο γκολ ήταν αυτό. Καταλαβαίνεις, αίτα.
Με το που γίνεται η σέντρα, μία παλιά, σουτ, γκολ. Άντε μετά να το δεις σε highlight. Oh, δεν προλαβαίνεις με τίποτα. Με τίποτα δεν προλαβαίνεις. Εδώ νομίζω ούτε ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να κατάλαβε τι συνέβη. Όχι. Σίγουρα είναι αυτό. Λοιπόν, από τη στήλη σαν σήμερα νομίζω ότι κρατάτε πολλά πράγματα. Κρατάτε φυσικά τον Αλβέρτη, κρατάμε την ίδρυση της Γενικής Γραμματέας Αθλητισμού, όπως ήταν ευρέως τώρα γνωστή, και φυσικά τον γκολ αυτό το γρήγορο του Κριστιαν Μπεντέ και του... Εμένα αυτό θα μου μείνει πάντως. Εσένα σίγουρα. Ξέρω ότι είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου και τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι δύσκολα ξεχνιούνται. Πραγματικά, ναι. 8,1 δεύτερα, ούτε ο ίδιος δεν πρέπει να το κατάλαβε. Σφύριξε ο διαιτητής ή... Δεν ξέρω αν πρόλαβε. Πολύ δεν φαντάζομαι να υπήρχε VAR τότε. Θα το μετρούσαν. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το φιλμ όπως έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα της Super League. Μια Super League η οποία είχε την διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε χθες με ένα παιχνίδι στο Περιστέρι. Τα αποτελέσματα ποια ήταν, Ιωάννα? Το Σάββατο έγιναν δύο αγώνες με το Πανετολικός Βόλος να έρχεται στο 2-3, Ιωνικός Λαμία 1-1. Συνεχίσαμε με την Κυριακή, Όφι Ολυμπιακός 1-2, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 1-1, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 1-0, Άρης ΑΕΚ 0-2 και ολοκληρώσαμε χτες με το Ατρόμητος Παζιάννα 2-1. Λοιπόν, βλέποντας, πρωτού περάσουμε στη βαθμολογία για να δούμε το τι έχει συμβεί μετά τις 7 πρώτες αγωνιστικές, βλέπουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια των 7 αναμετρήσεων έγινε ο κακός χαμός. Και γιατί το λέω αυτό? Σε κάθε ένα μάτς τα ξεχωριστά είχαμε πραγματικά είτε τον παράγοντα τύχη σε κάποιες ομάδες για να παίρνουν το τρίποντο ή αντίστοιχα το βαθμό της οπαλίας. Είχαμε, για παράδειγμα, στο Πανετολικός Βόλος τη μεγάλη νίκη των Μαγνήσιων με 2-3 με ανατροπή, σε ένα μάτς το οποίο ο Νίκος Καρέλης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του εκτός από την ήττα και με παίχτη λιγότερο. Στο μάτς το οποίο είχαμε προαναγγείλει το Ιωνικός Λαμία ότι θα ήταν ντέρμπι, δεν μας διέψευσε κανένας, καθώς μεγάλη κερδισμένη μπορεί να θεωρηθεί η ομάδα της Λαμίας από αυτή την άνοδο από αγωνιστική σε αγωνιστική που κάνει. Ο Ιωνικός νομίζω ότι ακόμα ψάχνει τα πατήματά του. Μάλιστα, ακούστηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να απομακρυνθεί ο Δημήτρης Πανός, ο προπονητής της ομάδας της Νίκαιας. Κάτι πιο δεν ισχύει μέχρι στιγμής. Την Κυριακή στο Όφι Ολυμπιακός είδαμε ξανά τον Ολυμπιακό να μην είναι σε καλή κατάσταση, παρόλα αυτά να παίρνει το τρίποντο. Με το Χάμες Ροντρίγκες να χάνει πέναλτι, αλλά το Μπακαμπού για άλλη μια αγωνιστική να είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει. Ο Όφι είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες οι οποίοι ήταν ανέτοιμοι για αυτό το παιχνίδι, κάτι που υποστήριξε και ο Νίκος Νιόμπλας μετά το τέλος του παιχνιδιού. Στο Λεβαδιακός ΠΑΟΚ επίσης η κατρακύλα του ΠΑΟΚ συνεχίζεται, χάνει συνέχεια βαθμούς είτε εντός είτε εκτός έδρας. Μάλιστα το γκολ του Μπελμόντ είναι αυτό που καθόρισε το παιχνίδι, την ισοφάριση για τους διαιτητές. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, ένα αμφισβητούμενο για πολλούς πέναλτι. Υπάρχουν όμως γνώμες που διείστανται και λένε ότι ήταν ακριβώς ίδια φάση με ό,τι είχε γίνει στο μάτς της 20ης αγωνιστικής της περασμένης περίοδου. Συζητήθηκε πολύ νομίζω αυτό το πέναλτι. Σήκωσε πολύ κουβέντα γενικότερα αυτό το μάτς και για τη διαιτησία του Παπαδόπουλου από τη Μακεδονία αλλά και γενικότερα για όλα όσα είδαμε σε αυτό το παιχνίδι. Και για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, νομίζω ότι η ΑΕΚ πέτυχε ένα πολύ εύκολο τρίποντο, καθώς θα μπορούσε να σημειώσει ακόμα περισσότερα τέρματα. Σκόραρε με τον Γκαρσία, ένα παίκτη ο οποίος σιγά σιγά ξεδιπλώνει όλο και περισσότερο το ταλέντο του, χάρη στο Ματίας Αλμέιδα, το προπονητή της ΑΕΚ. Και χθες ένα μάτς το οποίο ήταν, θα λέγαμε, ό,τι πιο βαρετό υπήρχε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, καθώς είδα στον αγωνιστικό χώρο δύο ομάδες οι οποίες δεν μεν θέλανε τους βαθμούς, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν κάνανε πολλές ευκαιρίες. Χρειάστηκε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο και προς τα μισά του δεύτερου ημίχρονου για να μπουν τα γκολ, να ξυπνήσει λιγάκι και ο κόσμος στις κερκίδες. Και τελικός νικητής ήταν ο Ατρόμητος, ο οποίος επικράτησε με 2-1 με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Κιάρτανσον, στον γκολ που είχε πετύχει νωρίτερα ο Νόντας Παντελάκης,
Αν και όπως το είδα ξανά στο replay, ήταν αυτό γκολ το πρώτο γκολ, δεν το χρεώνουμε στο Μαντελάκι. Παρ' όλα αυτά, σημασία έχει το τρίποντο για την ομάδα των Περιστεριωτών. Πάμε όμως να δούμε και την βαθμολογία. Πολλές ανατροπές πάντως, αυτή η αγωνιστική. Πολλές ανατροπές και νομίζω ότι όσο περνάνε οι αγωνιστικές και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου γύρου, θα μου πεις ακόμα έχει 6 αγωνιστικές για τη λήξη του πρώτου γύρου, σιγά σιγά όμως βγαίνουν κάποιες αδυναμίες των ομάδων. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη βαθμολογία. Λοιπόν, πρώτος συνεχίζει να είναι ο Παναθηναϊκός με 21 βαθμούς. Έχοντας το απόλυτο, 7 στα 7. Ναι. Ακολουθεί ΑΕΚ με 15, Ολυμπιακός και Βόλος με 14, ο ΠΑΟΚ με 12, ο Ατρόμητος με 11, Πανετολικός 10, Άρης 10 επίσης, Αστέρας Τρίπολης και Λαμία στους 7 βαθμούς, Όφη και ΠΑΣ Γιάννενα στους 4, Λεβαδιακός στους 3 και Ιωνικός στους 2. Λοιπόν, τώρα στους πρώτους σκόρερ, να μου επιτρέψεις να πω ότι ο Αϊτόρ είναι πρώτος και με 8 γκολ, ακολουθεί ο Καρέλης με 6 χωρίς να σκοράρει στο μάτσο κοντρα στο Βόλο και ακολουθεί ο Μπακαμπού, η ευχάριστη έκπληξη της ομάδας του Ολυμπιακού, με 3 γκολ, ενώ στις ασίστ ο Βίκτορας Κλωναρίδης παραμένει στην πρώτη θέση με 5 ασίστ, 4 έχει ο Φερνάντης από τον Βόλο και 3 ο Μπαρτόλο του Αστέρα Τρίπολης. Ενδιαφέρον όμως έχει η επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι η 8η και περιλαμβάνει αρκετά δυνατά παιχνίδια, τα οποία θα μας πεις ποια είναι αυτά. Το Σάββατο θα ξεκινήσει η αγωνιστική με το Βόλο να αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ιωνικό. Φάση τα οποία είναι στις 5 και στις 8.30 αντίστοιχα. Ναι, σωστά. Και μετά Κυριακή. Θα δούμε την ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στις 4. ΠΑΣ Γιάννενα Όφη επίσης στις 4, αν βλέπω καλά. Όχι, στις 6. Ναι, δεν βλέπω. Λαμία Παναθηναϊκός στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός στις 8.30. Και η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα με τον Ολυμπιακό απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 8. Να δούμε ένα μάτς το οποίο μπορεί να έχουμε και εξελίξεις σε κάποια από τις δύο ομάδες και το λέω αυτό γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχει έτσι μια γκρίνια με όσα έχουν γίνει τις τελευταίες αγωνιστικές, τους πολλούς χαμένους βαθμούς. Ήδη υπήρχε συζήτηση μετά το ματς της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στον γιο του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Σαββίδη, τον τεχνικό διευθυντή τον Ζωζέ Μπότο, αλλά και τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τον Ρουμάνο προπονητή, προκειμένου να δουν τι φταίει και ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει βαθμούς. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, αλλά και οι φίλοι τηλεθεατές, υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα προέρχεται και από ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Καραμπάκ, κάτι το οποίο θα πούμε και στη συνέχεια. Και νομίζω ότι θα δούμε πού θα πέσει, πού θα κάτσει η μπίλια. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει κάποιον βαθμό, εννοείται και τους τρεις, προσπαθήσει. Γιατί νομίζω μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ και φίλαθλοι του ΠΑΟΚ πήγανε. Μετά το τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή, πήγανε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει σηκώσει έτσι λιγάκι θύελα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, δηλαδή το παιχνίδι, το τελευταίο που έπαιξε, η ισοπαλία, ειδικά στο τέλος, νομίζω ότι απογοήτευσε πάρα πολλούς. Αυτή η ισοπαλία στη Λιβαδιά, νομίζω ότι ήταν. Στη Λιβαδιά, ναι, λάθος. Μαχαιριά για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πραγματικά θέλανε να δουν την ομάδα να επιστρέψει στα τρίποντα, αλλά είδανε κάτι από τα παλιά. Αυτό ακριβώς. Η ομάδα να είναι στάσιμη, να δέχεται γκολ στις καθυστερήσεις, κάτι που είχε συμβεί και στο Ηράκλειο με τον Όφη. Να μην μπορεί να πάρει 3 βαθμούς. Ακριβώς. Και αν δεις τώρα, στα τελευταία 3 παιχνίδια έχει συγκεντρώσει 2 βαθμούς. Ναι. Ισοπαλία με τον Όφη, ισοπαλία με τον Λεβαδιακό ή από τον Παναθηναϊκό. Οπότε νομίζω και οι φίλαθλοι θέλουν να δουν κάτι. Για να δούμε. Πάντως υπάρχουν αρκετές μουρμούρες στην συμπρωτεύουσα για αυτό το παιχνίδι. Άλλο ένα παιχνίδι το οποίο έτσι κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι αυτό του Βόλου με το Λεβαδιακό, μάτς το οποίο θα ανοίξει την αυλαία στις 5 η ώρα, με το Βόλο να είναι η ψυχολογία ψηλά πέτα και την εκτός έδρας νίκη στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, ο Λεβαδιακός είπαμε νωρίτερα με το 1-1 κοντά στον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ δεν νομίζω να αντιμετωπίσει πρόβλημα εντός έδρας στην ΟΠΑΠ Αρίνα απέναντι στον Ατρόμητο. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι λίγο πολύ η ίδια εικόνα που είδαμε και στον αγώνα
της πρεμιέρας στην ΟΠΑΠ Αρίνα απέναντι στον Ιωνικό. Μπορεί να μην ξεφύγει το σκορ στο 4-0, αλλά βλέπω πολλά γκολ εκεί. Γιάννε Ναόφη, ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Παναθηναϊκό που ταξιδεύει στη Λαμία. Μια ομάδα η οποία είχε το χαρακτήρα κακός δαίμονας τα προηγούμενα χρόνια για την ομάδα του Τριφυλίου. Παρ' όλα αυτά, όλες οι ομάδες πιστεύω ότι θέλουν να κόψουν βαθμούς από τον πρωτοπόρο. Και μένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί μαθαίνουμε ότι ο Κουρμπέλης είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Να είναι αμφίβολος. Αμφίβολος, βέβαια, στα ευχάριστα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ότι θα επιστρέψει ο Τσέριν. Ένας παίκτης που έλειψε στο μάτς το προχθεσινό με τον Αστέρα Τρίπολης. Μην ξεχνάμε και ότι ο Σεμπαστιάν Παλάσιος προερχόταν και αυτός από λίγες προπονήσεις και προσπάθησε να δώσει το κάτι παραπάνω, αλλά ήταν σε μέτρια ημέρα. Και στο μάτς το οποίο είναι και επίσης ενδιαφέρον είναι αυτό του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανετολικό. Αυτά όσον αφορά την Super League. Πάμε εμείς να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για την συνέχεια της εκπομπής. Παρέα εδώ πέρα πάντα με την Ιωάννα Τρούμπα και φυσικά, αφού εξαντλήσαμε τα θέματα της Super League, πάμε και σε μία κλήρωση κυπέλου για την πέμπτη φάση, η οποία έγινε πριν από λίγες ώρες και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μετήχαν σε αυτή τη φάση οι ομάδες που ήταν στις τέσσερις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Αντίστοιχα όμως βλέπουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια σε αυτά τα knockout match τα οποία θα γίνουν, αν δεν κάνω λάθος, πότε, Ιωάννα? Τα παιχνίδια αυτά θα διεξαχθούν το τρίμερο 18, 19 και 20 Οκτωβρίου. Άμεσα δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Να πούμε και πιο αναλυτικά τα ζευγάρια της πέμπτης φάσης, όπου είναι ΑΕΚ Παζιάννενα, Καλαμάτα Πανετολικός, Καλυθέα Βέρεια, Άγιος Νικόλαος, Αλμυρός ή Πανθρακικός. Ένα μάτς το οποίο εκκρεμεί να γίνει, γι' αυτό υπάρχει αυτή η φάση. Πανσεραϊκός Παναχαϊκή, Κηφισιά Όφη, Αστέρας Αντρόμητος, Αριδαία Λαμία, Ιωνικός Απόλλων Παραλιμνίου. Ιωνικός Διαβατών. Ιωνικός Διαβατών, ναι. Σωστά. Βόλος Ιωνικός, ΑΕΛ Λάρισα Λεβαδιακός και Ελευσίνα Απόλλων Πόντου. Ελευσίνα, ναι, γιατί αυτό είναι το πόντο. Με Απόλλων Πόντου. Εντάξει, νομίζω ότι τα μάτια που ξεχωρίζουν είναι φυσικά αυτά των ομάδων της Super League. Ναι, σίγουρα. Και επειδή είναι knockout όμως, πάντα υπάρχει έκπληξη σε αυτά τα παιχνίδια, που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι αμέσως μετά θα μπουν και οι ομάδες οι τέσσερις που ανέφερα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης και ο κάτοχος του κυπέλου Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση, την έκτη, καθώς μέχρι και την φάση που θα διανύουμε τώρα, δηλαδή την πέμπτη, τα παιχνίδια είναι μονά και αυτομάτως ορίζεται γηπεδούχος η ομάδα της μικρότερης κατηγορίας, εκτός βέβαια αν είναι στην ίδια κατηγορία όπως για παράδειγμα το ΑΕΚ Γιάννενα. Φεύγουμε και από το κύπελο, μια διοργάνωση η οποία έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει και ας μεταφερθούμε στα γήπεδα εκτός Ελλάδας και πρώτα πάμε στην Αγγλία. Μια Αγγλία η οποία είχε πολλά περίεργα αποτελέσματα αυτό το τριήμερο με την διεξαγωγή της 10ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Premier League. Βέβαια, επιτρέψτε μου ότι η ομάδα που φαίνεται να ξεχωρίζει αυτές τις 10 πρώτες στροφές είναι η Arsenal, η οποία για άλλη μια εβδομάδα
κατόρθωσε να φύγει με το τρίποντο της νίκης. Αναλυτικά όμως τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Λοιπόν, το Σάββατο, Chelsea Wolves 3-0, Newcastle Brentford 5-1, Bournemouth Leicester 2-1, Manchester City Southampton 4-0 και Brighton Tottenham 0-1. Την Κυριακή ακολούθησαν Crystal Palace Leeds 2-1, West Ham Fulham 3-1, Arsenal Liverpool 3-2, Everton Manchester United 1-2 και αγωνιστική έκλεισε τη Δευτέρα με το παιχνίδι Nottingham Forest Aston Villa 1-1. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα παιχνίδια, βλέπουμε ότι στο match της Everton με τη Manchester United πέτυχε ο Cristiano Ronaldo τον αριθμό 700 στα προσωπικά του τέρματα, περισσότερα εκ των οποίων είναι με τη φανέλα της Real Madrid της προηγούμενης του ομάδας. Από εκεί πέρα ξεχώρισε φυσικά η άνετη νίκη της Manchester City, αλλά και όπως είπα νωρίτερα η μεγάλη νίκη της Arsenal επί της Liverpool με 3-2. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Η Arsenal έχει 24 βαθμούς, 23 είναι η Manchester City, ένα βαθμό λιγότερο. Στους 20 είναι η Tottenham, στους 16 η Chelsea, 15 για τη Manchester United. Στους 14 βρίσκουμε την Newcastle και την Brighton, η Newcastle η οποία ανεβαίνει αγωνιστική με αγωνιστική. 12 βαθμούς για την Bournemouth, 11 για τη Fulham. Στους 10 βρίσκονται η Liverpool, η Brentford, η Everton και η West Ham. Με την Brentford και την Everton, αλλά και την Liverpool, να έχουν μια καθοδική πορεία τις τελευταίες αγωνιστικές. Στους 9 βαθμούς έχουμε τρεις ομάδες, τη Leeds, την Crystal Palace και την Aston Villa. Με τις δύο πρώτες να παίζουν μεταξύ τους και η IT του Λονδίνου να κερδίζουν με 2-1 την ομάδα της Leeds United. Και από την άλλη, όπως είπαμε, η Aston Villa, που μας είπε η Ιωάννα, απέσπασε ισοπαλία απέναντι στην Nottingham Forest στο City Ground με 1-1 η ομάδα του Steven Gerrard. Στους 7 βαθμούς, συγγνώμη, βρίσκουμε τη Southampton, 6 βαθμούς για τη Wolves και στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Nottingham παρά την ισοπαλία που παραχώρησε στην Aston Villa με 5 βαθμούς και τελευταία η Leicester με μόλις 4 βαθμούς. Θα φύγουμε από την Αγγλία, θα πάμε στην Γερμανία, Ιωάννα. Θα σου πάω πιο βόρεια. Θα με πας εκεί, στην Bundesliga. Ένατη αγωνιστική εκεί. Ένατη. Εκεί ξεκινήσαμε την Παρασκευή με το παιχνίδι της Hoffenheim με τη Werder Bremen 1-2. Συνεχίσαμε το Σάββατο. Bochum, Eintracht Frankfurt 3-0. Bayer, Leverkusen, Schalke 4-0. Mainz, Lipsia 1-1. Augsburg, Wolfsburg 1-1. Dortmund Bayern Μονάχου 2-2 και την Κυριακή η Gladbach με την Κολονία 5-2, Hertha Βερολίνου Freiburg 2-2 και Stuttgart Union Βερολίνου 0-1. Εδώ νομίζω είναι πιο απλοϊκά τα πράγματα, καθώς βλέπουμε την ομάδα της Union Βερολίνου και της Freiburg να βρίσκονται πάντα σε σταθερά ανωδική πορεία. Εντύπωση προκάλεσε βέβαια η ισοπαλία της Dortmund με την Bayern σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που έγινε στην κοιλάδα του Ρουρ, εκεί όπου οι Βεσφαλοί ισοφάρισαν σε 2-2 προς το τέλος του παιχνιδιού, κάτι που εξαγρίωσε τον πρόεδρο των Βαβαρών, τον πρώην τερματοφύλακα, τον Όλιβερ Καν. Από τα άλλα παιχνίδια νομίζω ότι κρατάω την ισοπαλία της Λειψίας απέναντι στη Mainz, ένα απρόσμενο αποτέλεσμα, και φυσικά την ευρία νίκη της Gladbach επί της Κολονίας με αυτό το 5-2. Πολλά γκολ σημειώθηκαν σε αυτή την αγωνιστική. Στη βαθμολογία τώρα έπειτα από 9 παιχνίδια έχουμε την Union Βερολίνου, την ευχάριστη έκπληξη, να παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με 20 βαθμούς. Ακολουθεί η Freiburg με 18, η προσεκτική αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μπάγκερ Μονάχου και Dortmund συγκατοικούν στους 16 βαθμούς. Στους 15 έχουμε το δίδυμο Werder Bremen και Gladbach. Ακολουθούν με 14 η Hoffenheim και η Eintracht Frankfurt. Στους 13 είναι η Κολονία και η Augsburg. Στους 12 η Λειψία και η Mainz. Χέρι-χέρι πάνε αυτές οι ομάδες. 9 βαθμούς για τη Wolfsburg. 8 βαθμούς για τη Hertha και τη Leverkusen. 6 για τη Schalke, 5 για τη Stuttgart. Και τελευταία η Bochum με 4 βαθμούς. Μία Bochum η οποία νομίζω, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, οδεύει ολοταχώς για την Zweite Liga, όπως λέγεται
η δεύτερη κατηγορία στη Γερμανία. Και μεταφερόμαστε εμείς λίγα χιλιόμετρα κοντά στη Γερμανία, στην Γαλλία. Εκεί όπου είχαμε την δέκατη αγωνιστική. Τη δέκατη αγωνιστική, να ξεκινάει την Παρασκευή, με το παιχνίδι Λιόν Τουλούζ 1-1. Το Σάββατο Μαρσέι Αζαξιό 1-2. Ρέμς Παρίς Σεζερμέν 0-0. Και την Κυριακή είχαμε Μονπαλιέ Μονακό 0-2. Νίστρονα Τρουά 3-2, Μπρες Λοριάν 1-2, Κλερμόν Οσέρ 2-1, Ανζέλ Στρασβούργο 2-3, Ρενά 3-0 και Λίλ Λανς 1-0. Τώρα στη βαθμολογία βλέπουμε την Paris Saint-Germain να νιώθει καυτή την ανάσα της Λοριάν, της ευχάριστης έκπληξης της φετινής League One, καθώς οι Παριζιάνοι είναι στις 26 βαθμούς, 25 για την Λοριάν. Μαρσέικα ακολουθεί με 23, στους 21 είναι η Λανς, στους 20 η Μονακό. Από εκεί κάτω έχουμε στην έκτη θέση την Ρεν με 18 βαθμούς, 16 για τη Λίλ και την Κλερμόν. Στους 14 είναι η Λιόν, στους 12 η Μονπελιέ και η Τουλούζ. 11 βαθμούς για Τρουά και Νις, 8 έχουμε ένα γκρουπ ομάδων όπως είναι η Στρασμπούρ, η Ρέμς, η Οσέρ και η Ανζέ. 7 βαθμούς για την Αζαξιό και την ΝΑΤ και τελευταία είναι η Μπρέστ με μόλις 6 βαθμούς. Φεύγουμε και από τη Γαλλία βάζοντας γκάζι συνέχεια και πηγαίνουμε προς την Ισπανία, Ιβηρική Χερσόνησο, 8η αγωνιστική στην Πριμέρα Λίγκα και... Και εκεί πέρα είχαμε την Παρασκευή το παιχνίδι της Οσασούνα με τη Βαλένθια να έρχεται στο 1-2. Το Σάββατο, Αλμερία, Ράγιο Βαγεκάνο 3-1, Ατλέτικο Μαδρίτης, Χιρόνα 2-1, Σεβίλη, Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1, Χετάφε, Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Την Κυριακή, Βαγιαδολίδ, Μπέτης 0-0, Κάντις, Εσπανιόλ 2-2, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Βιγιαρεάλ 1-0, Μπαρτσελώνα, Θέλτα 1-0 και η αγωνιστική έκλεισε τη Δευτέρα με το παιχνίδι της Έλτσε με τη Μαγιόρκα να έρχεται στο 1-1. Ένα μάτς το οποίο θα λέγαμε έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τους, και για τις δύο ομάδες, αυτό το 1-1. Βέβαια, πρωτού περάσουμε στη βαθμολογία, να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική υπάρχει το πρώτο κλασικό της χρονιάς ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Και οι δύο πάντως πηγαίνουν χέρι-χέρι στη βαθμολογία, έχοντας από 22 βαθμούς, με την Μπιλμπάο να ακολουθεί με 17, 16 βαθμούς για την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπέτις, αλλά και την Σοσιεδάδ. Στους 13 βαθμούς είναι η Βαλένθια και η Οσασούνα, 12 βαθμούς για τη Βιγιαρεάλ. Στους 10 είναι η Βαγεκάνο και η Θέλτα. Μαγιόρκα έχει 9 βαθμούς, 8 η Βαγιαδολίδ, 7 βαθμούς για τη Χιρόνα, την Αλμερία και τη Χετάφε, 6 βαθμούς για την Εσπανιόλ και τη Σεβίλη. Η Σεβίλη, είπαμε, έχει πάρει την Κατιούσα και μάλιστα άλλαξε και προπονητή. Η Κάντιθ ακολουθεί με 5 βαθμούς και τελευταία η Έλτσε τσίπησε το βαθμό εχθές με τη Μαγιόρκα, ανέβηκε στους 2 βαθμούς έπειτα από 8 παιχνίδια. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στα ξένα πρωταθλήματα με την γειτονική μας Ιταλία, εκεί όπου πραγματικά έγινε ο κακός χαμός. Θα τα πούμε στην πορεία βέβαια και στη βαθμολογία το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Πάμε όμως να μας πεις το τι έγινε το τριήμερο. Για το ιταλικό πρωτάθλημα ήταν η ένατη αγωνιστική. Ξεκίνησε το Σάββατο με το παιχνίδι της Σασουόλα Ίντερ 1-2. Μίλαν Γιουβέντους 2-0, Μπολόνια Σαμπτόρια 1-1, την Κυριακή Τωρίνο Έμπολη 1-1, Σαλερνιτάνα Βερόνα 2-1, Ουντινέζε Αταλάντα 2-2, Μόντσα Σπέτσια 2-0, Κρεμονέζε Νάπολη 1-4, Ρώμα Λέτσε 2-1 και τη Δευτέρα το παιχνίδι της Φιωρεντίνα με τη Λάτσιο 0-4. Αν κάτι ξεχωρίζω εδώ πέρα, Ιωάννα μου, ξέρεις ποιο είναι. Είναι η μεγάλη νίκη της Μίλαν επί της Γιουβέντους με 2-0. Προφανώς. Με τους περσινούς πρωταθλητές να παραμένουν στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Επίσης, το διπλό της Ίντερ μέσα στην έδρα της Σασουόλο, του Γιώργου Κυριακόπουλου. Μια επικίνδυνη ομάδα η Σασουόλο που έχει κόψει βαθμούς από τους μεγάλους. Αυτή την αγωνιστική δεν τα κατάφερε απέναντι στους Νερατζούρι. Η Μόντσα, η οποία παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνει και βαθμολογικά.
και φυσικά την ευρεία νίκη της Νάπολη επί της Κρεμονέζε, πιστοποιώντας ότι είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη φετινή περίοδο. Και το 0-4. Το 0-4 της Φιωρεντίνα με τη Λάτσιο, νομίζω ότι θέλεις να κάνεις σχολείο γι' αυτό. Θέλω ένα σχόλιο για το 0-4. Το 0-4 ήταν ένα σκορ το οποίο ανάγκασε τους φιλάθλους των Γιόλα να φύγουν από το 0-3. Κατεβασμένα κεφάλια, μουρμούρες. Και είδανε και τον Immobile να βρίσκεται στο πάνθεον πλέον των σκόρερ του Ιταλικού Πρωταθλήματος, καθώς πέτυχε και γκολ απέναντι στην ομάδα της Φιωρεντίνα. Και η βαθμολογία είναι αυτό που σας προανέφερα. Ένας κακός χαμός, με την Νάπολη να είναι στους 23 βαθμούς. Πρώτη θέση, η Αταλάντα ακολουθεί με 21. Στους 20 βρίσκουμε τη Λάτσιο και την Ουντινέζε, αλλά και τη Μίλαν. Μια τριπλέτα φωτιά. 19 βαθμούς για τη Ρώμα, η οποία ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. 15 βαθμούς για την Ίντερ, η οποία πήρε βαθμολογική ανάσα με αυτή την νίκη επί της Σασουόλο. 13 βαθμούς για τη Γιουβέντους, η οποία απομακρύνεται από την πρώτη εξάδα. 12 βαθμούς για τη Σασουόλο, 11 για την Τωρίνο, 10 βαθμούς για τη Σαλερνιτάνα και τη Μόντσα. 9 βαθμούς για τη Φιωρεντίνα, 8 για Έμπολη και Σπέτσια, 7 για Λέτσε Μπολόνια και από εκεί κάτω έχουμε 5 βαθμούς για τη Βερόνα και από 3 για Κρεμονέζε και Σαμπτόρια. Δύο ομάδες οι οποίες φαίνεται να μην πατάνε γέρα στα πόδια τους. Τα αποτελέσματα τα δείχνουν. Αυτά όσον αφορά την Ιταλία. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα λιγόλεπτο μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε με πολλά περισσότερα πράγματα να πούμε. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, εδώ παρέα με την Ιωάννα την Τρούμπα, να πούμε, καθώς είπαμε νωρίτερα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είπαμε για Super League, είπαμε κλήρωση κυπέλου, πάμε να δούμε όμως και για την κλήρωση που σας είχαμε προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής, του Euro 2024, εκεί όπου την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή πριν από λίγα 24 ώρα, έγινε η κλήρωση της προκριματικής φάσης. Η εθνική μας έτυχε σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, Ιωάννα, με αντιπάλους στην Ολλανδία και την Γαλλία. Αρκετά δύσκολος ο δρόμος για την ομάδα του Γκουστάβο Πογιέτ. Από και πέρα έχουμε την Ιρλανδία και τον Γιβραλτάρ να συμπληρώνουν τον όμιλο. Πιστεύω εύκολα, δύσκολα θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι, ότι έχουμε και τον δρόμο των play-off λόγω της καλύτερης κατάταξης στο Nations League. Μας βοηθάει εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε επιγραμματικά πώς έχουν οι όμιλοι, οι 10. Πρώτος όμιλος, Ισπανία, Σκωτία, Νορβηγία, Γεωργία και Κύπρος. Δεύτερος όμιλος, ο δικός μας, Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Γιβραλτάρ. Πρώτο παιχνίδι στο Γιβραλτάρ είναι που θα παίξουμε εκτός έδρας και υποδεχόμαστε την Ιρλανδία. Το μάτς της Ιρλανδίας είναι στις 16 Ιουνίου, ενώ το πρώτο παιχνίδι είναι 24 Μαρτίου στο Γιβραλτάρ. Τρίτος όμιλος, εκεί θα γίνει ο κακός χαμός. Ιταλία, Αγγλία, Ουκρανία, Βόρεια Μακεδονία και Μάλτα. Τέταρτος, Κροατία, Ουαλία, Αρμενία, Τουρκία και Λετωνία. Πέμπτος, Πολωνία, Τσεχία, Αλβανία, Νησιά Φερόε και Μολδαβία. Έκτος, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Αζερβαϊτζάν και Εστονία. Ουγγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία και Λιθουανία έχει ο 7ος όμιλος. Ο 8ος περιλαμβάνει τους Δανία, Φιλανδία, Σλοβενία, Καζακστάν, Βόρεια Ιρλανδία και Σαν Μαρίνο. Ελβετία, Ισραήλ, Ρουμανία, Κόσοβο, Λευκορωσία και Ανδόρα στον 9ο όμιλο. Και ο 10ος όμιλος έχει Πορτογαλία, Βοσνία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Λίχτενστάιν. Έτσι, από μια πρόχειρη ματιά, βλέπω ότι ο όμιλος ο δικός μας, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος με την Κροατία και την Ουαλία, ο έκτος με Βέλγιο-Αυστρία και ο έβδομος Ουγγαρία-Σερβία είναι οι πιο περίπλοκοι όμιλοι. Αυτά όσον αφορά για την εθνική μας ομάδα. Πάμε να δούμε όμως, επειδή έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα στα τρία ευρωπαϊκά κύπελα, ξεκινώντας από το Champions League, διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής το επόμενο διήμερο. Πάμε να θυμηθούμε εμείς τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας. Η τρίτη αγωνιστική είχε Bayern Victoria Pilsen 5-0, εύκολη νίκη για τους Βαβαρούς. Marseille Sporting Λισαβόνα 4-1. Liverpool Rangers στο βρετανικό ντέρμπι 2-0 υπέρ των κόκκινων του Merseyside. Ajax Napoli, εντυπωσιακό παιχνίδι 1-6 υπέρ των Ναπολιτάνων. Πόρτο Leverkusen 2-0, Μπριζ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0, η Μπριζ η οποία είναι η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής των ομίλων. Ίντερ Μπαρτσελόνα 1-0, με χάρη το γκολ του Τσαλχάνογλου, οι Νερατζούρι πήραν το τρίποντο και βάλανε δύσκολα πλέον στους Μπλαουγκράνα, από τους οποίους θα παίξουν την επόμενη αγωνιστική, αυτή τώρα που διανύουμε. Και τα μάτς που ολοκλήρωσαν την Τρίτη ήταν τη Άιντραχ με την Τότεναμ που έμειναν στο 0-0. Την Τετάρτη είχαμε Salzburg Dynamo Zagreb 1-0, Chelsea Milan 3-0, επιβλητική νίκη για τους Λονδρέζους. Λειψία Celtic 3-1, Real Shakhtar Donetsk 2-1, Manchester City Copenhagen 5-0, ένα εύκολο παιχνίδι για την ομάδα του Haaland, ο οποίος σκόραρε και αυτός κατά ρυπάς, όπως συνέβη και τις προηγούμενες αγωνιστικές. Σεβίλη Dortmund 1-4, εύκολο μάτς για τους Βεσταλούς, οι οποίοι βλέπουν ότι η πρόκληση είναι πολύ κοντά. Juventus Maccabi Haifa 3-1 και Benfica Paris Saint-Germain 1-1, σε ένα μάτς το οποίο οι Παριζιάνοι ναι μεν πήραν το βαθμό, αλλά είδανε στην πορεία τον Lionel Messi να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής για το μάτς το οποίο θα γίνει για την τέταρτη αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες σε λίγη ώρα στο πάρκινγκ της Κοπενχάγης, Κοπενχάγη εναντίον Manchester City, όπως και της Maccabi Haifa με τη Juventus, τα δύο μάτσα αυτά των 8 παρατέταρτο. Στις 10, Δυναμό Ζάγκρεπ, Salzburg. Μίλαν, Chelsea, επίσης στις 10. Σαχτάρ Ντόνετσκ,
Real, Celtic, Λιψία, Dortmund, Σεβίλη και Paris Saint-Germain, Benfica. Στο μάτς που είπαμε χωρίστε ο Λιονέλ Μέση ή Παριζιάννη. Αύριο, 8 παρατέταρτο, Νάπολι, Άγιαξ και Ατλέτικο Μαδρίτης, Club Breeze, με τους Ρόκι Μπλάνκος να ψάχνουν τη νίκη, προκειμένου να ρεφάρουν για την ήττα στο Βέλγιο. Rangers Liverpool, Leverkusen Porto, Barcelona Inter, με τους Blaugrana να θέλουν νίκη για να ισοφαρίσουν την Inter στη βαθμολογία, έχοντας βέβαια στο μυαλό τους και το παιχνίδι με τη Real που ακολουθεί για το πρωτάθλημα. Victoria Pilsen Bayern Μονάχου, δεν θα πω τίποτα για αυτό το παιχνίδι, καθώς η Pilsen έχει αποχαιρετήσει ήδη και νομίζω ότι ο μοναδικός της στόχος είναι μπάσκετ τσιμπήσει κάποια νίκη ή κάποιους βαθμούς προκειμένου να πάει στο Europa League. Τότεναμ Φραγκφούρτη στις 10 και Sporting Λισαβόνα Marseille θα ολοκληρώσει αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Πάμε να δούμε τώρα και το Europa League, το οποίο είναι σε εξέλιξη με τα μάτς που έρχονται τις Πέμπτης να είναι για την τέταρτη αγωνιστική, εκεί που μετέχει και ο Ολυμπιακός. Να δούμε λοιπόν το τι έγινε στην τρίτη αγωνιστική. Είχαμε Sturm Graz Lazio 0-0, Sheriff Tiraspol Real Sociedad 0-2, Ομόνια Manchester United 2-3 σε ένα συγκλονιστικό μάτς από πλευράς θεάματος. Οι Κύπροι οι οποίοι προσπάθησαν να πάρουν το βαθμό αλλά δεν τα κατάφεραν απέναντι στους κόκκινους διαβόλους. Συρίχη Eindhoven 1-5, Ελσίνκι Λουντογκόρετς 1-1, Μάλμε Ουνιόν Βερολίνου 0-1, πρώτη νίκη αυτή για τους Γερμανούς. Ερυθρός Αστέρας Φερεντσβάρος 4-1, Μονακό Τραμζοσπορ 3-1, Μίντιλαντ Φέγενορτ 2-2, Άρσεναλ Μποντογκλίμπτ 3-0, Ρεν Δυναμό Κιέβου 2-1, Φενέρμπαχτσέ ΑΕΚ Λάρνακας 2-0, Ρώμα Μπέτις 1-2, η έκπληξη της βραδιάς, Μπράγκα Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ από το Βέλγιο 1-2, Ολυμπιακός Καραμπάκ 0-3 και Φράιμπουργκ Νατ 2-0. Σε αυτόν τον όμιλο του Ολυμπιακού η Φράιμπουργκ έχει το απόλυτο 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, δεν έχει κατορθώσει ακόμα να πετύχει όχι νίκη, αλλά να πάρει βαθμό για την χώρα μας. Η τέταρτη αγωνιστική περιλαμβάνει τα παιχνίδια Φέγενορτ Μίντιλαντ στις 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα από τον Κλίπτ Άρσεναλ και Δυναμό Κιέβου με τη Ρεν, ΑΕΚ Λάρνακας εναντίον Φενέρμπαχτσέ, Μπέτις Ρώμα, Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ, Μπράγκα, Νατ Φράιμπουργκ, Καραμπάκ Ολυμπιακός και στις 10, Λάτσιο Στουρμ Γκρατς, Manchester United Ομόνια, Real Sociedad Sheriff Tiraspol, Eindhoven Ζυρίχη, με τον Γκόριτς Ελσίνκι, Ουνιόν Βερολίνου Μάλμε, Τραμζοσπορ Μονακό και Φερεντσβάρος Έρυθρος Αστέρας. Και θα πάμε να δούμε και τη διοργάνωση του Europa Conference League, η τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση, η οποία την γνωρίσαμε την περσινή περίοδο. Για την τρίτη αγωνιστική είχαμε Anderlecht West Ham 0-1, Silkeborg Steaua Βουκουρεστίου 5-0, Lech Poznan Hapoel Beersheba 0-0, Σλοβάτσκο Νις 0-1, Νίπρο Βαντούς 2-2, μεγάλη επιτυχία αυτή για την ομάδα από το Liechtenstein, να τσιμπήσει βαθμό μέσα στην ομάδα της Νίπρο. Μόλτε, Shamrock Rovers 3-0, Sivasspor Balkani 3-4, άλλη μια έκπληξη της βραδιάς με τους Βόσνιους να παίρνουν την νίκη μέσα στην Τουρκία. Πιούνικ Ερεβάν, Ζαλγκίρις Βίλνιους 2-0, Χάρτς Φιωρεντίνα 0-3, Ρίγα Μπασάκ Σεχίρ 0-0, Βιγιαρεάλ Αούστρια Βιέννης 5-0, Κολονία Παρτιζάν 0-1, σημαντική νίκη για τους Σέρβους. Αλκμαρ Απόλλων Λεμεσού 3-2, Γάνδη Τζουργκάρντεν 0-1, Σλάβια Πράγας Κλούζ 0-1 και Βασιλεία Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2. Η τέταρτη αγωνιστική που θα γίνει την Πέμπτη περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις West Ham Anderlecht, Steaua Βουκουρεστίου Silkeborg, Hapoel Beersheba Lech Poznan, Nis Σλοβάτσκο, Vaduz Dnipro, Shamrock Rovers Molde, Balkani Sivasspor, Žalgiris Vilnius Pjunik Erevan, Φιωρεντίνα Χάρτς, Μπασάκ Σεχίρ Ρίγα, Αούστρια Βιέννης Βιαρεάλ, Παρτιζάν Κολονία, Απόλλων Λεμεσού Αλκμαρ,
Τζουργκάρντεν Γάνδη, Κλούζ Σλάβια Πράγας και τελευταίο Σλόβαν Μπρατισλάβας εναντίον Βασιλείας. Αγωνιστική όμως δεν είχαμε μόνο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε σιγά σιγά και το μπάσκετ, η πορτοκαλή θέα, με την διεξαγωγή της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα της Basket League. Εκεί είχαμε, θα λέγαμε, λίγο πολύ αναμενόμενα αποτελέσματα, Ιωάννα. Ναι, λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα. Ξεκίνησε την Παρασκευή η πρώτη αγωνιστική του μπάσκετ με τον αγώνα Περιστέρι ΠΑΟΚ 85-70. Αυτό έγινε το Σάββατο. Το Σάββατο, λάθος. Το Σάββατο απόγευμα με ναι, το Περιστέρι σωστά, να νικά. Το Περιστέρι να νικά τον ΠΑΟΚ 85-77. Μετά είχαμε τον αγώνα ΑΕΚ Καρδίτσα 79-63, Άρης Παναθηναϊκός 69-65, Ιωνικός Κολοσσός Ρόδου 89-84, Λαύριο Προμηθέας Πατρών 80-90 και Απόλλων Πάτρας Ολυμπιακός 61-87. Εντάξει, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός πάει τρένο. Ο Ολυμπιακός εύκολη... δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κέρδισε, νομίζω, πολύ άνετα τον Απόλλων Πατρών. Μάλιστα, έβαλε και στη σύνθεση τον Ταρίκ Μπλακ, αυτό που λέγαμε τις προάλλες με την εφαρμογή του νέου νόμου 6 ξένων συν έναν, όποτε θέλουν να τον αλλάζουν οι ομάδες. Δεν έπαιξε ο Φαλ, δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου γιατί είχε ένα πρόβλημα. Εκτός και ο Γουόκαπ. Ευκαιρία για τον Ταρίκ Μπλακ να παίξει και αυτός, να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, όπως και ο ομογέννης ο Πάπας, ο οποίος πέτυχε στην ίδια φάση καλάθι, πήρε φάουλ και έκανε και κλέψιμο. Και νομίζω πήρε και ένα πλεονέκτημα έδρας για... Εντάξει, θα φανεί αυτό βέβαια, είναι νωρίς να έκανε ένα βήμα. Έκανε ένα βήμα όμως. Στέλνει μηνύματα στους διώκτες του. Στέλνει, γιατί η απέναντι όχθη νομίζω... Η απέναντι όχθη τι έκανε? Η απέναντι όχθη Άρης Παναθηναϊκός 69-65, νομίζω ήταν ένα παιχνίδιο που ο Άρης ήταν, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Παναθηναϊκό. Όπως και πέρυσι. Όπως και πέρυσι. Τα λέγαμε εμείς, αλλά κανένας δεν μας άφησε. Σωστά, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Οι πράσινοι νομίζω ξύπνησαν λίγο κάποια στιγμή. Λίγο αργά. Λίγο αργά. Έφεραν το παιχνίδι κοντά στο σκορ. Δεν κατάφεραν να πάρουν αυτό νομίζω που ήθελαν. Ότι αυτά τα 12 λάθη που είχαν στο πρώτο δεκάλεπτο αποσυντόνισαν την ομάδα. Και όταν άρχισε να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά της, ο Άρης είχε τον έλεγχο και με προς το τέλος, ειδικά εκμεταλλευόμενος και το λάθος του Μποχωρίδη στην επαναφορά σημαντικό στα λάθος. 20 δευτερόλεπτα, ναι. Νομίζω. Κάπου εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Νομίζω εκεί κρίθηκε. Εντάξει, πολλά στο χασούτ. Ο Ράντονιτς συνεχίζει να λέει ότι αφήστε μας να δουλέψουμε, έχουμε πολλούς. Σίγουρα είναι αρχή, έτσι. Θέλει χρόνο. Αλλά εντάξει, νομίζω και όποιος βλέπει αυτό το παιχνίδι και θυμάται και τα περσινά, λέει πάλι ξεκινήσαμε έτσι. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι αρχή για όλες τις ομάδες, θέλουν όλες χρόνο. Θα δούμε, ακόμα είναι πρώτη αγωνιστική. Πάντως ενδιαφέρον είχε το μάτς του Ιωνικού με τον Κολοσσό, ναι. Που νομίζω ότι... Πήγε στην παράταση. Πήγε παράταση και μάλιστα όλοι λέγανε ότι οι φαβοροί της αναμέτρησης ήταν οι Ροδίτες. Οι Ροδίτες οι οποίοι μας είχαν δείξει κάποια καλά δείγματα στο Super Cup. Το λέγαμε και όλα από εδώ ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ο Ιωνικός παρόλα αυτά... Νομίζω έκανε την έκπληξη. Έκανε την έκπληξη και μάλιστα επειδή ξέρεις προς το τέλος χρονιάς όταν θα είναι κοντά οι ομάδες μετράνε και τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει πάρει ένα μικρό πλεονέκτημα ο Ιωνικός. Και οι δύο πιο σπουδαίοι ξέρεις ποιοι ήταν. Για πες μας. Ο Μάτζερ και ο Μαυροκεφαλίδης. Ήταν ο λίγο... Λουκάς Μαυροκεφαλίδης νομίζω... Ήταν λίγο καθοριστική νομίζω αυτό τον αγώνα. Είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες. Ναι. Στο Περιστέρι ΠΑΟΚ νομίζω ότι περισσότεροι πήγανε να δουν τον Βασίλη Σπανούλη σαν πρώτο προπονητή. Που κατάφερε. Κατάφερε να κερδίσει. Νομίζω ήταν ένα παιχνίδι βέβαια στα τελευταία λεπτά για γερά νεύρα. Δηλαδή είχε ένταση. Είχε και χαρακτήρα έτσι thriller. Ναι, είχε, αλλά
ο Βασίλης Πανούλης κατάφερε αυτό που ήθελε. Τον οποίο πραγματικά το παρατήρησα επειδή βρέθηκα στο γήπεδο του Περιστερίου λόγω δουλειάς και αυτό που μου έκανε εντύπωση πραγματικά ήταν πόσο φωνακλάς είναι. Δεν το περίμενα. Δεν τον είχαμε συνηθίσει μάλλον να φωνάζει όταν έπαιζε τόσο πολύ. Βέβαια σημαντικό από ό,τι μου είπαν και οι άνθρωποι του Περιστερίου είναι το περιβάλλον το οποίο είναι. Γιατί έχει δίπλα του ανθρώπους σαν τον Σάβα Καμπερίδη που έχει δουλέψει σαν πρώτος προπονητής στον Άρη. Έχει μαζί του τον Κώστα Χαραλαμπίδη που ήταν στο τεχνικό team του Παναθηναϊκού αλλά υπήρξε και αυτός μέλος της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ σαν πρώην παίκτης του. Και γενικότερα έχει φτιάξει ένα καλό κορμό, είτε αγωνιστικά είτε έξω αγωνιστικά. Κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει πάρα πολύ συνέχεια. Η ΑΕΚ από την άλλη υποδέχτηκε τη νέο φώτιση Καρδίτσα και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα προς την βράβευση του Γιάννη Μπουρούση, που έχει συνδέσει το όνομά του και στις δύο ομάδες. Το Λαύριο, λίγο πολύ εύκολο αποτέλεσμα ήταν αυτό της ήττας του. Από τον Προμηθέα. Από τον Προμηθέα. Ένας Προμηθέας ο οποίος... Πολύ νομίζω ήταν και ανώτερο στο παιχνίδι. Ακριβώς. Το Λαύριο ακόμα ψάχνεται, γιατί έχει καινούργια ομάδα με καινούργιους ξένους. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα βρουν τα πατήματά τους οι ομάδες. Είδαμε ένα καλό μπάσκετ βέβαια, έτσι μπορούμε να πούμε. Και θέλουμε να το δούμε και συνέχεια. Ναι, καλό μπάσκετ. Εννοείται. Εννοείται. Και από όλες τις ομάδες. Ακριβώς. Έτσι να μας δείξουν ένα καινούργιο πρόσωπο. Γιατί μου δίνεις τώρα εσύ assist. Και κοίτα τώρα τι θα πούμε. Μ' αρέσει να δίνω assist. Έτσι, μπράβο. Λέγαμε λοιπόν για το Περιστέρι. Το Περιστέρι το οποίο μπήκε με τα μπούνια που λέμε μέσα στο πρωτάθλημα της Basket League. Είχε όμως προλάβει να δείξει τα διαπιστευτήριά του και στην Ευρώπη. Μετέχοντας τον όμιλο του Basketball Champions League, επικράτησε σχετικά εύκολα της Μνέι Ερτζελία, μιας ομάδας από το Ισραήλ, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να κάνει πραγματικά πάρτι σε αυτό το παιχνίδι, επικρατώντας με μια διαφορά 16 πόντων, 86-70. Και αυτό που με κάνει εντύπωση στην ομάδα του Περιστερίου είναι ότι έχει αποκτήσει καλούς ξένους. Είναι ο Ντέρμονο, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Είναι ο Κασελάκης που έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μωραΐτης που έπαιζε στην ΑΕΚ. Έχει κάνει ένα κράμα μεταξύ εμπειρίας και νέων παιχτών. Πολύ καλό και μακάρι να το βγει και στη συνέχεια. Την επόμενη μέρα είχαμε την ήττα στην Τουρκία της ΑΕΚ από την Καρσιγιακά με 91-88. Σε ένα μάτσο που η ΑΕΚ κυνήγησε την νίκη, αλλά ήταν αυτή η απώλεια του ενός σουτ που λέμε. Μια ΑΕΚ η οποία αύριο θα παίξει στην Ιταλία με την Reggio Emilia. Ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Ελπίζω το βέβαια να έχει την ίδια εικόνα και γιατί όχι να είναι πιο βελτιωμένη σε σχέση με αυτό που έδειξε στην πρεμιέρα. Και θα κλείσω με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τη Γαλλική Ντιζόν. Φαίνεται ότι κάνει παράδοση ο ΠΑΟΚ απέναντι στους Γάλλους και στην Ίμπουργκ από την Τσεχία. Κάθε χρόνο να πηγαίνει με ήττα, δεν ξέρω γιατί. Ο Άρης Γλυκογιάννης νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και πάμε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, που δεν είναι άλλη από την Ευρωλίγκα. Είχαμε λοιπόν την προηγούμενη Πέμπτη Βιλερμπάν Αρμάνι 62-69. Μπήκε με το δεξί η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα. Παναθηναϊκός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ των Πολών Απουσιών με 68-71. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζαλγκίρις Κάουνας σε ένα πολύ χιτσκοκικό φινάλε. Οι Ισραηλοί πήραν την νίκη με 84-83. Βαλένθια Μπασκόνια στο πρώτο ντέρμπι επί Ισπανικού εδάφους 71-81, νίκη για την ομάδα των Βάσκων. Και Μπάγερ Μονάχου Φενέρμπαχτσέ με το δεξί και η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, νίκη 62-74. Την Παρασκευή είχαμε Ανατολού Εφές Ερυθρός Αστέρας, νίκη των Πρωταλλητών Ευρώπης με 72-59. Πιο εύκολο από ό,τι αποδείχθηκε ήταν η αναμέτρηση της Άλμπα απέναντι στην Παρτιζάν του Ζόλνικο Ομπράντοβιτς, 100-84, νίκη για τους Γερμανούς. Η άλλη νεοφώτιστη εκτός Παρτιζάν, η Βίρτους Μπολόνια, η περσινή κάτοχος του Eurocup, γνώρισε βαριά ήττα από τη Μονακό με έναν Mike James να είναι πραγματικά χάρμα ιδέστε, 26 πόντους, 66-83 για την ομάδα από το Πρικυπάτο και τεράστια νίκη εκτός έδρας για τον Ολυμπιακό με 80-70 επί της Μπαρτσελώνα, η οποία είχε δύο σημαντικές απουσίες, του Μίροτιτς και του Κούριτς που είχαμε αναφέρει.
Ο Ολυμπιακός φαίνεται βαδίζει πολύ καλά, μιας και έχει λίγο πολύ την ίδια ομάδα με πέρυσι. Ξεκίνησε πολύ καλά. Με κάποιες μικρές προσθήκες που έκανε τη φετινή περίοδο. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχει η κατάσταση τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία θα γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή που μας έρχεται. Έχουμε λοιπόν Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός στις 8 το απόγευμα της Πέμπτης, Μονακό Ανατολού Εφές την ίδια ώρα, στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Μπάγερ Μονάχου και το μεγάλο παιχνίδι Μπαρτσελόνα Ρεάλ στις 9.30 στην Βαρκελόνη. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας που του έχει προκαλέσει πολλά τα προηγούμενα χρόνια. 9 η ώρα είναι αυτό το μάτς την Παρασκευή. Την ίδια ώρα παίζει και η Φενέρμπαχτσε με τη Μακάπι Τελαβίβ. 9.30 Μπασκόνια εναντίον Παρτιζάν και Αρμάνι Μιλάνο Άλμπα Βερολίνου. Και στις 10 Βαλένθια εναντίον Βίλερμπαν. Αυτά είναι τα μάτς της Ευρωλίγκας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Είπαμε για το Champions League. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε και κάποιες ειδήσεις από τα υπόλοιπα αθλήματα όσο έχουμε λίγο χρόνο. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το βόλεϊ με μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αντωνιάδης, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού βόλεϊ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών. Έκανε φτωχότερο το άθλημα. Ο Παναθηναϊκός τώρα σε 2-3 λεπτά παίζει προκριματικά του Challenge Cup απέναντι στην Spartak Mijava από την Σλοβακία και υπάρχει στην τελική ευθεία πλέον του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Γυναικών, κάτι το οποίο θα πεις και εσύ στην δική σου εκπομπή την επόμενη εβδομάδα με πολύ φρέσκα νέα. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα άλλο από στίβο, πολύμηση. Ναι, είχαμε μία... στο Στίβο, στο τμήμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Δήμητρα Γναφάκη για τη σεζόν 2022-2023. Μια σπουδαία... Ένας Παναθηναϊκός που, παρεπιπτόντως να σε διακόψω, έκανε μια σημαντική προσθήκη στην κολύμβηση με τον Κριστιαν Κολομέφ. Ναι. Είχαμε βέβαια και τις δηλώσεις των εκπροσώπων του Ολυμπιακού ότι θα βάλουν σε αναστολή κάποια τμήματα ομαδικά, δηλαδή του Στίβου, του... της Κολύβης και κάποια άλλα παραδοσιακά που είναι πρωταλλητής Ολυμπιακός. Από και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά βλέπουμε κάποιες παραδοσιακές ομάδες να ενισχύονται. Ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα κρατάει στις τάξεις του τη Γναφάκη, μια αθλήτρια η οποία τίμησε τα εθνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Έτσι. Επίσης, νομίζω είναι σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Εκτός των άλλων, έχουμε την είσοδο πλέον στην ομάδα της Στίχημαν, της Αντιγόνης Δρυσπιώτη, της μεγάλης βαδίστριας, η οποία μας χάρισε τα δύο χρυσά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μια κοπέλα η οποία χρειαζόταν να κάνει προετοιμασία παράλληλα με τη δουλειά της, μάνα της όσμος τον έχει τσιπουράδικο, και ήταν σερβιτόρα και βοηθούσε στην κουζίνα, δεν προλάβαινε να κάνει προετοιμασία, δεν είχε χορηγούς, τώρα όμως της ανοίγει το δρόμος για την βοήθεια αυτή από τη Στίχημαν και για την Ολυμπιάδα του 2024. Βλέπω όμως ότι σιγά σιγά έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από την Ιωάννα Τρούμπα που ήταν μαζί και τον Χρήστο Γεωργίου, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο υπόλοιπο βραδιάς. Πάνω απ' όλα υγεία και φυσικά, πότε να περιμένουμε την εκπομπή σου? Την άλλη Τρίτη θα ξεκινήσω και εγώ τη δική μου εκπομπή. Θα αναφέρομαι στα γυναικεία αθλήματα. Θα πούμε πολλά, γιατί νομίζω και ο γυναικείος αθλητισμός πλέον έχει καθιερωθεί, είναι πολύ σημαντικός και υπάρχουν πολλές γυναικείες ομάδες που συνεχώς ανεβαίνουν. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι εκ των προτέρων θα σας προειδεάσω με αυτό που θα πω, καλό θα είναι να συντονιστείτε την άλλη εβδομάδα που θα μάθετε μέσα από τα social media τις επόμενες μέρες, ακριβώς την ώρα προβολής. Έρχονται πολλές εκπλήξεις από μια φρέσκια πλέον μορφή του NSTV και φυσικά θα δείτε γιατί ακριβώς μιλάμε. Αυτά από μένα. Ακολουθεί η εκπομπή «Κάντο πράξη» με το Χρόνη και το Γιώργο.
Εσείς μείνετε συντονισμένοι, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.